Καλή διαχείριση των υδατικών πόρων ώστε να μην παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στην άρδευση των καλλιεργειών στον ομό Λάρισας, συστήνουν αγροτοσυνδικαλιστές. Τα υδατικά έργα για αρδευτικούς σκοπούς δεν επαρκούν, οπότε καλούν τους αγρότες να δείξουν υπευθυνότητα και συνεργασία ώστε να μην προκύψει σοβαρό έλλειμμα. Βιώνουμε αρδευτικά μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Θα έλεγα ότι μοιάζει με τις χρονιές του 7 και του 8. Ίσως είναι και δυσκολότερη και χειρότερη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι πέρασε ένα χειμώνας και δεν έβρεξε καθόλου. Αυτό σημαίνει αφενός μεν ότι τα κόμματα έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις, αφετέρου δε ότι τα αποθέματα δεν ήταν σε στάθμη που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και η επόμενη εβδομάδα, με τη διαχείριση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, και το τονίζω τη διαχείριση και θα αναφερθώ αμέσως μετά, είναι καλυμμένη. Φαίνεται ότι είναι μια χρονιά η οποία θα χρειαστούμε μια πολύ δυνατή και καλή διαχείριση όσο αφορά την χρήση των νερών. Στις ιδιωτικές πομόνες φαίνεται ότι έχουμε μια ρήξη μεταξύ το ότι δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Η στάθμη έχει κατέβει, δεν θα έλεγα αρκετά, αλλά όταν μέσα στον Ιούλιο συμβαίνει κάτι το οποίο το έχουμε συνήθως προς το τέλος Αυγούστου, σημαίνει ότι και στις ιδιωτικές πομόνες που αντλούμε από βάθος έχουμε ένα θέμα. Σύμφωνα με τον κύριο Λαδόπουλο, η περιφερειακή συνείδηση έχει εμπεδωθεί και οι σοβαρές αντιπαραθέσεις για το νερό μεταξύ Λάρισας και Καρδίτσας ανήκουν στο παρελθόν. Τέρμα εκείνα τα μαλώματα, για να μην πω ότι αυτό έχει γίνει την τελευταία δεκαετία. Καταλάβαμε όλοι ότι η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η συναδελφικότητα είναι αυτή που μπορεί να μοιράσει και να διαιρέσει αυτό που δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι αυτή, λείπουν τα έργα στη Θεσσαλία. Δεν υπάρχει νερό να κρατήσουμε το χειμώνα για να είμαστε καλυμμένοι πολλά καλοκαίρια και πάλι στη θάλασσα. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βάση και οι παραγωγοί και οι αρδευτές καλούνται να εφαρμόσουν πιστά, συνειδητά, γιατί είναι η μόνη περίπτωση, η διέξοδος στο αδιέξοδο, να αποτίσουν μέχρι το τέλος όλα τα προγράμματα λιτότητος. Γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Το νερό είναι λίγο, άρα λοιπόν εφαρμόζουν προγράμματα φτώχειας. Αυτή τη στιγμή κλείνουμε τον τρίτο κύκλο προγράμματος. Το πρόγραμμα σημαίνει ότι ποτίζουν οι μισοί και οι μισοί δεν ποτίζουν. Άρα λοιπόν, ανά 14 μέρες θα ποτίζουμε το χωράφι μας. Ο επόμενος μήνας θα είναι πιο δύσκολος. Γιατί περιμένουμε υψηλότερες θερμοκρασίες πρώτον, και δεύτερον, οι απαιτήσεις των φυτών θα είναι μεγαλύτερες.